ασφαλείας αλλιώσαμε την φωνή μας. Δημόσια προσοχή. Το παρακάτω κείμενο το λάβαμε σήμερα το πρωί από Αμερικανική στρατιωτική πηγή. Τα παρακάτω λόγια αφορούν την Αμερικανική κυβέρνηση και τις ενέργειές της. Και κατ' επέκταση θα φτάσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. 56.000 αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ευρώπη μαζικά συλλαμβάνοντας την Καμπάλ. Τα στρατεύματα επίσης έκαναν επιδρομή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο Μανχάταν. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει στην Αμερική και οι αριθμοί σύλληψης τους αναμένεται να χτυπήσουν 540 εκατομμύρια παγκοσμίως. Συνελήφθη ο παιδεράστης Τζον Πεντέστε, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft παρατήθηκε. Ο CEO του Tinder, Μέντεσε, ο KQ Pitt. Μαξ όλοι παρατήθηκαν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Hulu παρατήθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της MedMen παρατήθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της L Brands όπως και η Victoria's Secret Path και Bodyguard. Ο διευθύνων σύμβουλος της Sales Force παρατήθηκε. Παρετήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Harley Davidson. Ο διευθύνων σύμβουλος της IBM παρατήθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile παρατείται. Ο διευθύνων σύμβουλος της LinkedIn παρατείται. Ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard παρατείται. Τα χρηματιστήρια καταραίουν. Όκιου, δημοσίευσε σήμερα δηλώνοντας ότι είναι η ώρα. Πάμε. Ring for Rent σημαίνει τα στρατεύματα να μεταβούν στα κόκκινα σημεία και να έχουν τον εξοπλισμό τους έτοιμο πριν επιτεθούν στον εχθρό και να είναι καμουφλαρισμένοι για να μην τους δει ο εχθρός να έρχονται. Αυτό σημαίνει μαζικές συλλήψεις και γνωρίζουμε ότι αυτό θα συμβεί σε όλο τον κόσμο. Οπότε χρειάζονταν κάλυψη για να περιορίσουν τα ταξίδια και να προετοιμαστούν οι άνθρωποι με προμήθειες όταν θα έρθει η διακοπή τους. Ενώ θα συμβαίνει η οικονομική επαναφορά και οι συλλήψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να πει στους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι με το πρόσχημα πανδημίας. Το χρηματιστήριο πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω για να κάνει μια πλήρη επαναφορά και να μας μεταφέρει σε ένα χρυσό νόμισμα και να απαλλαγούμε από την ΦΕΕ. Το χρηματιστήριο έχει φουσκώσει εσφαλμένα εδώ και λίγο καιρό. Ο ιός είναι η τέλεια κρίση για να δουλέψει αυτό. Τα ταξίδια έκλεισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή με τους γονείς τους όταν γίνουν οι συλλήψεις, οι λαϊλασίες και οι ταραχές. Κρατώντας τους ανθρώπους μακριά από μεγάλα πλήθη, ελάχιστοποιεί τα προβλήματα. Μαζικούς πυροβολισμούς ή άλλα καταστροφικά γεγονότα δεν μπορούσαν να πυροβολήσουν στα σχολεία αν τα παιδιά ήταν εκεί. Έχοντας την κρίση του COVID-19 επιτρέπει στον πρόεδρο να κλείσει τα σύνορα μας ώστε η εσωτερική ασφάλεια και ο στρατός μας να επικεντρωθούν σε αυτή την κατάσταση. Ο πρόεδρος είπε ότι όλα θα τελειώσουν τον Απρίλιο. Το είπε γιατί ξέρει, είναι ψεύτικο και σκοπεύουν να αναλάβουν δράση τον Μάρτιο. Και μέχρι τον Απρίλιο θα ενημερωθεί το αμερικανικό κοινό για το τι έχει συμβεί και γιατί. Η Ινδία είχε μια γιορτή όταν την επισκέφθηκε ο πρόεδρος. Είναι επειδή έχει κάνει συμφωνία με την Ινδία για να αρχίσει να παράγει πολλά από τα πράγματα που είχαμε από Κίνα. Θα τα παράγουν φθηνά και θα βοηθήσει την Ινδία πολύ. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ηγέτης της Κίνας είναι στο κόλπο με τον Τραμπ. Όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα, μεταφέρθηκε στην απαγορευμένη πόλη. Και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ με άλλον παγκόσμιο ηγέτη, πιθανό να έχει πλήρη ιδιωτική ζωή στο σχεδιασμό. Και η Κίνα έχει ένα αρκετά απόκρυφο κράτος. Συνεργάζονται με τους εγκληματίες της CIA και του Deep State Clinton, Bindens, Romney, Feinstein και άλλους, ο Doug Collins, ο Matt Key, ο Ted Cruz, ο Mike Pence, ο Mike Pompeo και ο Mark Meadows υποτίθεται ότι εκτέθηκαν στον COVID ως καλύτερος τρόπος να εξηγήσει την επερχόμενη απουσία τους στην Ουάσινγκτον, από την καραντίνα στα σπίτια. Ο Μικρόν και μας είπε ήδη όταν γίνουν οι μαζικές συλλήψεις, ο πρόεδρος θα είναι ασφαλής εκτός χώρας. Το AFN θα πετάει συνεχώς, εάν χρειαστεί, επειδή μπορεί να το αναχαιτήσουν στον αέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάρει τα σημερινά και μελλοντικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί του σε άγνωστη τοποθεσία για να τους κρατήσει μακριά από τον κίνδυνο. Δεν θα ειδοποιήσει για το πότε. Ήδη ανακοίνωσε ότι ο Mark Meadows θα είναι ο νέος του επιτελάρχης. Τα κέντρα καραντίνας έχουν στηθεί όλα σε περιοχές της Αμερικής, στα σημεία περιμετρικά των δικαστηρίων. Αυτά θα είναι κέντρα κράτησης για τους εγκληματίες και τους προδότες. Μπορεί ακόμη και να δημιουργηθούν ως φυλακές με τον καθαρό αριθμό τους. Η JITMO είχε χορηγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που ολοκληρώθηκε. Ένας νέος επικεφαλής δικαστής στάλθηκε στο JITMO. Υπήρχε μεγάλη ποσότητα των στρατευμάτων
στρατευμάτων μας που στάλθηκαν στο Τζίτμο για 2 χρόνια αποστολή. Το περασμένο καλοκαίρι, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για την αναβάθμιση των κτηρίων της δικαιοσύνης και των δικηγόρων στο Τζίτμο και μιας άλλης στρατιωτικής βάσης στη ΣΥΠΑ. Πιστεύετε ότι ο Τραμπ, ο στρατηγός Κέλλη και ο στρατηγός Μάτις δεν είναι σε άσχημη θέση? Μπορεί όλα να είναι μια πράξη να τους βγάλουμε από την Ουάσινγκτον όλους αυτούς? Θα τους βγάλουμε από τις θέσεις κλειδιά, ώστε να είναι στο Τζίτμο και στις άλλες βάσεις, για να ετοιμαστούν τα πάντα για τα στρατιωτικά δικαστήρια? Ο στρατός μας αποσύρθηκε από την έρευνα της Ρωσίας για να μπορέσει να επικεντρωθεί στις υπόλοιπες έρευνες και να σφραγίσει τις κατηγορίες. Υποτίθεται ότι έφυγε με κακούς όρους από τον πρόεδρο, αλλά πιθανό να δουλεύει υπό την καθοδήγηση της Καμπάλ από τότε που έφυγε από την Ουάσινγκτον για να προετοιμαστεί. Ο Τραμπ έχει αντικαταστήσει πολλούς από τους δικαστές του Ομπάμα και άλλους που δεν θα έκαναν το σωστό όταν συνέβαιναν οι μαζικές συλλήψεις. Αυτό πήρε πολύ χρόνο για να επιβεβαιωθούν και να τοποθετηθούν στρατηγικά εκεί που θα χρειαστεί. Η πλειοψηφία είναι η Λουμινατή, όλοι το ξέρουμε αυτό πλέον. Ο δικαστής Ρόμπερτς είναι σε μεγάλο κίνδυνο, είτε θα αντικατασταθεί από άλλη συντηρητική δικαιοσύνη, είτε θα του δοθεί συμφωνία να συνεργαστούμε με την δικαιοσύνη που αποδίδεται στους εγκληματίες και προδότες της κυβέρνησής μας. Υπήρξαν πολλές μετακινήσεις εθνοφρουράς και στρατιωτικού εξοπλισμού υπό το πρόσχημα κράτους έκτακτης ανάγκης. Μπαίνουν στη θέση τους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε αστικής αναταράχης που μπορεί να συμβεί για τις συλλήψεις ομάδων. Το διαδίκτυο, τουλάχιστον, όλα τα social media πιθανότατα θα πέσουν. Μην πανικοβληθείτε, δεν θα είναι για πάντα. Δοκίμασαν να κατεβάσουν συγκεκριμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες κινητής κάνα 2 φορές. Οι δορυφόροι της CIA έχουν κλείσει, οπότε τυφλώθηκαν. Η Τζίνε Χεσπέλ ήταν στην τελευταία διεύθυνση show του χαμογελώντας αυτή με αυτή. Οι διευθυντές της CIA Ισπάνια, αν ποτέ, παρακολουθούν διευθυντές show του. Η βασίλισσα της Αγγλίας κλειδώθηκε έξω από το κάστρο του Γουίντζορ για λίγο την Παρασκευή για πρώτη φορά. Ήταν ένας δείκτης για να ενημερωθούν οι ακόλουθοι μας ότι ήρθε η ώρα. Άμεση ανταπόκριση από το Πεντάγωνο επικυρώνει το blackout που θα γίνει στην Αμερική από 1η μέχρι 10 Απριλίου. Θα ξεκινήσει με μια φράση του Τραμπ στο Twitter. Στις 10 αυτές μέρες θα κοπούν οι επικοινωνίες στη ΣΥΠΑ, θα κοπεί το ίντερνετ και ο στρατός θα καταλάβει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα σκοτεινιάσουν όλα και καμία είδηση δεν θα μπορεί να βγει. Ταυτόχρονα με ειδική τεχνολογία θα κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση ώστε να ενημερώνουν τους Αμερικανούς πολίτες να μην φοβούνται. Σε αυτές τις ενημερώσεις θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι ελίτ στην ανθρωπότητα. Επί 10 μέρες 6 ώρες κάθε μέρα θα βγαίνουν πληροφορίες. Κατά την διάρκεια αυτών των 10 ημερών θα γίνουν πολλές συλλήψεις. Κατά την διάρκεια αυτών ετοιμαστείτε για πολλά κρούσματα καβιδεπονίμων που θα εξαφανίζονται. Είναι λογικό ότι αυτές οι πληροφορίες θα μετακυλήσουν σε όλο τον κόσμο. Όλοι θα μάθουμε την αλήθεια. Ήρθε επιτέλους η στιγμή που η ανθρωπότητα θα αφυπνιστεί. Και είναι η αρχή του τέλους μιας δυναστείας που κρατάει 6.000 χρόνια. Το έχω ξαναπεί. Είμαστε πολύ τυχερή γενιά. Θα δούμε και θα ζήσουμε τέτοια γεγονότα που δεν τα έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. The state of our union is strong. Unemployment is the lowest in history. Poverty has been eradicated. Crime is non-existent. Let us give thanks. Let us give thanks. Give thanks. Operational support. Harmony, peace.
long as we fight back. Those days are gone. Light a match. Time's up.